Real Estate Θέμης Μπάκας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει μια πολύ καλύτερη εικόνα. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπάκα. Καλό μεσημέρι, κύριε Καημένου. Όντως, αυτή τη στιγμή βλέπουν πάρα πολλούς γονείς οι οποίοι παίρνουν σε διαδικασία να ζητήσουν την φοιτητική κατοικία για τον νέο φοιτητή τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή αυξήσεις που αγγίζουν το 12 με 16% τη φετινή χρονιά, ιδιαίτερα στις φοιτητικές περιοχές της Αθήνας. Η συρρευτική αύξηση από το 2017 ως και σήμερα στην Αττική αγγίζει περίπου το 60 με 62%. Απλώς να σας αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή 8 στα 10 σπίτια που είναι κατάλληλα για φοιτητές, σπίτια έως 5 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ορόφου, ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 400 ευρώ το μήνα, εκ των οποίων 4 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα 500-600 ευρώ. Χαρακτηριστικά να σας πω, κυρία Καημένου, αυτή τη στιγμή στην περιοχή Ζωγράφου, που είναι μια περιοχή κατά κύριο λόγο φοιτητική, βλέπουμε ότι το κόστος για μια γκοσονιέρα έως 35 τετραγωνικά μέτρα κυμαίνεται από 340 ευρώ όσο και 450 ευρώ τη συγκεκριμένα κίνητρα ανακαινισμένων επιπλωμένων κοινωνιών των οικοσκευών. Παρόμοια εικόνα έχουμε αφήσει και στις άλλες φοιτητικές περιοχές της Αθήνας, όπως είναι και ο Νέος Κόσμος, μια περιοχή που επιλέγουν πάρα πολλοί φοιτητές παντίου. Εκεί στην περιοχή του Νέου Κόσμου έχουν περίπου 800 ακίνητα γραμμές διχρόνιες μισθώσεις και για ένα σπίτι από έως 35 τετραγωνικά μέτρα ξεκινάνε από 380 ευρώ έως και 570 ευρώ ένα ανακαινισμένο και διπλωμένο. Πλέον βλέπουμε δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση που καταγράφουμε στην Πάτρα από το 2017 έως και σήμερα περίπου στο 50 με 55% όσον αφορά τα φοιτητικά ενίκια. Τρίτη πόλη των αυξήσεων είναι η Θεσσαλονίκη με ένα 40 με 45%, ενώ βασικά προβλήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε περιοχές όπως τα Χανιά, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Καλαμάτα, περιοχές με τουριστική δυναμική και υψηλή δυναμική στα κίνητα καταχρόνια μίσθωση, όπου σε κοινέ περιοχέ, κύριε Καημένου, βλέπουμε ότι πολλοί ιδιοκτήτε μισθώνουν τα κινητά του από τον μήνα Οκτώβριο μέχρι τον μήνα Μάιο. Και πρέπει πλέον οι νέοι φοιτητέ τον μήνα Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, πολλέ φορέ, να φεύγουν από τη φοιτητική κατοικία, επειδή η συγκεκριμένη κατοικία εγγράφεται σε ένα βραχνό παχυχρόνια μίσθωση. Αυτό είναι νέο βραχνά, κύριε Μπάκα, που έχουν πλέον οι φοιτητέ. Ξενικιάζουν τα σπίτια τους γιατί κάποιοι θέλουν να τα νοικιάσουν για 2 χρόνια. Αναγκάζονται να τα ξενικιάσουν το καλοκαίρι γιατί θέλουν να τα δώσουν, ειδικά αν είναι σε τουριστικές περιοχές οι ιδιοκτήτες, για την καλοκαιρινή περίοδο. Με αποτέλεσμα κάθε Σεπτέμβρη ή τέλη Αυγούστου τα παιδιά να ψάχνουν εκ νέου για σπίτι και πολλές φορές το σπίτι αυτό να είναι και σε υψηλότερη τιμή. Κύριε Καημένου, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε τηρηθεί για παραδείγματα, ιδιαίτερα στις περιοχές που στα Χανιά, η Κέρκυρα, η Ρόδος. Εκεί βλέπουμε ότι νοικιάζουν τα κίνητα ιδιοκτήτες για 7 με 8 μήνες. Πολλές φορές υπάρχει μια συνεννόηση με τον φοιτητή ότι ξέρει κάτι, θα με αφήσει το σπίτι εμένα το Μάιο και θα ξαναεπιστρέψει πάλι τον Οκτώβριο μήνα. Πολλοί ιδιοκτήτες κρατούν αυτή την άτυπη συμφωνία μεταξύ του ιδιοκτήτη και του νοικιαστή, έτσι ώστε να ξανανοικιάσει το σπίτι πάλι στον ίδιο φοιτητή. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όμως, κύριε Καημένου, όπου πολλοί φοιτητές που γράφουν εξετάσεις το μήνα Σεπτέμβριο να απαιτείται να μείνουν σε κάποιο ξενοδοχείο για να μπορέσουν να διαβάσουν και να δώσουν εξετάσεις, ενώ τον Οκτώβριο μήνα θα έρθουν αντιμέτωποι πάλι να ξαναζητήσουν κατοικίες. Γενικά είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Το έχουμε αναδείξει πραγματικά πάρα πολλές φορές, λέγοντας ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση όσον αφορά τους φοιτητές στη χώρα μας. Ενώ βλέπουμε πάρα πολλές μελέτες που αποδεικνύουν ότι πολλοί φοιτητές επιλέγουν τη σχολή σύμφωνα με το που βρίσκεται η κύρια οικογενειακή κατοικία και όχι πραγματικά με τη σχολή που θέλουν τα παιδιά να σπουδάσουν και να έχουν την δική τους πραγματική σταδιοδρομία στο μέλλον. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, κυρία Καημένου. Εμείς που λέμε στους γονείς είναι ότι είναι σημαντικό να μπουν στη λογική πλέον να δουν τη συγκατοίκηση, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα. Ιδιαίτερα όμως στην Αθήνα που έχουμε το μετρό, μπορούν να επιλέξουν περιοχές όπως είναι η Νίκαια, ο Κορυδαλός, περιοχές που υπάρχουν ακίνητα κατάλληλα για συγκατοίκηση σε πιο προσιτές τιμές, τη τάξη των 550-600 ευρώ το μήνα, περιοχές που εξυπηρετούνται με το μετρό και μπορεί να βρεθεί με ασφάλεια και τάχιστα έξω την πύλη του Πανεπιστημίου. Ενώ είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ιδιαίτερα συγκατοίκηση βλέπουμε τους φοιτητές του 3ου και 4ου ακαδημαϊκού έτους, αλλά και αυτούς που εντάσσονται στο φοιτητικό επίδομα των 2.000 ευρώ. Μάλιστα. Μεγάλος πονοκέφαλος λοιπόν, κύριε Μπάκα, η αναζήτηση της φοιτητικής στέγης. Τρέχουν και δεν φτάνουν πλέον γονείς και φοιτητές για να βρουν ένα σπίτι για να πάνε τα παιδιά να σπουδάσουν και να μην βάλουμε στο μυαλό μας και αν είναι 2 τα παιδιά σε μια οικογένεια. Κύριε Καημένου, πάρα πολύ. Όταν οι γονείς έχουν 2 παιδιά που παίρνουν σε διαφορετικές πόλεις, σκεφτείτε ότι απαιτείται περίπου ένα κοστολόγιο που ξεπερνά τις 10 με 10.000 ευρώ το χρόνο, ναι, ως κόστος διαβίωσης ενός φοιτητή που δεν θα περνά πάνω από 50 ευρώ την εβδομάδα. Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλά. Καλό μεσημέρι.